Σούπερ ντέρμπι στους Αγίους Αποστόλους μεταξύ Ίνκα και Άρη Βουκολιών για τον όμιλο τίτλου της ΑΕΠΣ Χανίων. Το Ίνκα μπήκε δυνατά στο μάτς και είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο 4ο λεπτό με τον Γωνιωτάκη που εδώ εξ επαφής σχεδόν δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Ο Γωνιωτάκης στη συνέχεια βέβαια εξηλαιώθηκε όπως θα δούμε. Νωρίτερα όμως στο 20ο λεπτό προηγήθηκε αποβολή για τον Άρη Βουκολιών. Έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές έπειτα από την δεύτερη κίτρινη που δέχθηκε ο Τσαγκαράκης για παρεμπόδιση πάνω σε εκτέλεση φάουλ. Αψυχολόγητη η κάρτα, αλλά σωστή. Το ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ και στην επανάληψη στο 50ο λεπτό το Ίνκα προηγήθηκε με τον Γωνιωτάκη να σκοράρει, αλλά το μισό γκολ ανήκει σε κάθε περίπτωση στον Αργύρι, ο οποίος ξεπέρασε αμυντικούς και έστρασε στον Γωνιωτάκη που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, και 1-0 για το Ίνκα. Το τελικό 2-0 σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του μάτς. Στο 91 ο Γωνιωτάκης κέρδισε πέναλτι. Εδώ ανατρέπεται πάνω στο όριο της περιοχής, υπεδείχθη πέναλτι και ο ίδιος ποδοσφαιριστής εκτελεί εύστοχα και πετυχαίνει το 2-0 με 2 γκολ του Γωνιωτάκη. Λοιπόν, το Ίνκα κατόρθωσε να γίνει η πρώτη ομάδα που υποχρέωσε σε ήττα τον Άρη Βουκολιών στο φετινό πρωτάθλημα, τον ξεπέρασε στη βαθμολογία και τον έριξε από την κορυφή στην οποία βρίσκεται η ομάδα της Σπάθας, που νικώντας με 2-1 τον Μινόταυρο στρογγυλοκάθισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Εδώ το πρώτο γκολ για την Σπάθα, ένα γκολ από τον Γκότζο, από την πολύ ωραία προσπάθεια του Ντίγια που κράτησε την μπάλα. Ο Γκότζος πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε πάνω σε ανομαλία του αγωνιστικού χώρου και 1-0 για την Σπάθα. Στο 23ο λεπτό τον γκολ αυτό. Σε 10 λεπτά η Σπάθα πέτυχε και δεύτερο γκολ, ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Ντίγια με σούτ πάνω στην κίνηση. Εδώ δυνατό το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα του Μινόταυρου για το 2-0. Ο Μινόταυρος κατάφερε να μειώσει με ένα εξίσου όμορφο γκολ, αν όχι ομορφότερο, στο 69 με τον Κιτράκη να πιάνει ένα σούτ με εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα εκεί που δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς. Το τελικό αποτέλεσμα όμως δεν άλλαξε, η Σπάθα νίκησε με 2-1. Στο γήπεδο της Σούδας, ο Άρης Σούδας βρέθηκε να χάνει από τον Πανακροτηριακό στο 10ο μόλις λεπτό, έπειτα από κεφαλιά του Λιχνάκη μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Πανακροτηριακός έχασε πολλές ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά το γκολ το πέτυχε η Σούδα στο 35. Μετά από προσπάθεια του Φέσγα, ο Γαλανάκης τρυπώνει στην άμυνα και πλασάρει εύστοχα για την ισοφάριση για τους γηπεδούχους. Πολλές ευκαιρίες στο μάτς αυτό, το τελικό σκορ όμως έμεινε απαράλλαχτο. 1-1 από έναν βαθμό μοιράστηκαν Αρισούδας και Πανακροτηριακός. Τέλος, στα Νεροκούρου, η Ηρακλής υποδέχθηκε την Δόξα Παχιανών και προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με τον Μπεϊνόγλου. Επερχόμενος κατόρθωσε να σουτάρει σωστά από κοντινή απόσταση, αφού πρώτα δεν έγινε το σουτ στην προηγούμενη προσπάθεια. 1-0 για τον Ηρακλή Νεροκούρου, που όμως δέχθηκε την ισοφάριση στο 40 σε μια ωραία αντεπίθεση για την Δόξα, με τον Σφακιωτάκη να είναι ο τελικός αποδέκτης και σκόρερ της ισοφάρισης. Το τελικό 1-1 άφησε τις ομάδες να μοιράζονται από ένα βαθμό.